Αναστέλλονται οι κινητοποίησει στον τομέα καθαριότητα όπω αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα από το απόγευμα να αρχίσει η αποκομιδή των σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι ανέστειλαν την κινητοποίηση και δουλεύουν χωρί μέσα ατομική προστασία μέσα στη βροχή γιατί σέβονται την πόλη. Παρά την απόφαση των υπαλλήλων αποκομιδή, η αγωγή που κατέθεσε ο Δήμο Θεσσαλονίκη εκδικάστηκε στο μονομελέ πρωτοδικείο που έκρινε την κινητοποίηση παράνομη. Εμεί ποτέ δεν βρεθήκαμε. Και δεν θα βρεθούμε απέναντι από του εργαζομένου. σα ίσα ικανοποιήσαμε διαχρονικά τα δίκαια αιτήματα και θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον. Η πόλη όμω δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να κρατείται όμοιρο, ούτε η διοίκηση του Δήμου εκβιάζεται από μικρέ μειοψηφίε. Αυτή τη στιγμή, στον κεντρικό Δήμο έχουν συσσωρευτεί περίπου 1.200 χιτόνοι απορριμμάτων. Εκτιμάται ότι εντό των επόμενων ημερών θα έχουν καθαρίσει όλοι οι κεντρικοί δρόμοι και σταδιακά στη συνέχεια και οι γειτονιέ και τα στενά, όπου εκεί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.